Στο γήπεδο του Ζωγράφου, Ηλυσιακός Καραβάς 1-0. Κοντά μας ο προπονητής του Ηλυσιακού, ο κ. Κολοβός. Coach, άλλη μία νίκη, άλλοι τρεις βαθμοί. Όπως μας έχεις πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, κάθε παιχνίδι ξεχωριστό. Και μία ακόμα νίκη που σας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην κορυφή. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι που πέρασε. Νομίζω ότι, ξαναλέω πάντα σε κάποιες ό,τι δηλώσεις κάνω μετά από ένα παιχνίδι, προσπαθώ να μεταφέρω την αίσθηση που μου αφήνει το παιχνίδι και όχι την πραγματικότητα εντός εισαγωγικών. Γιατί η εικόνα, αν δεν δούμε το βίντεο, δεν μπορεί να είναι πλήρης. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σχολιάζοντας το αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο για εμάς. Είναι μια δίκαιη νίκη για εμάς. Έχει προέλθει από μια σχετικά καλή εμφάνιση και αυτό που κρατάμε είναι ότι πάντα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και με αυτά τα οποία δουλεύουμε μέσα στην εβδομάδα υπήρχε βελτίωση. Έχω πει ξανά ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε σύνθετα πράγματα, απαιτείται χρόνος για όλο αυτό και το κέρδος για εμάς είναι ότι οι ποδοσφαιριστές παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση δείχνουν να αντιλαμβάνονται και να είναι όλο και πιο κοντά σε αυτό που εμείς θέλουμε. Επομένως, αν κάτι μας γεμίζει έτσι η αισιοδοξία για το μέλλον, δεν είναι τόσο οι τρεις βαθμοί, που ξαναλέω είναι πάρα πολύ σημαντική για την οικονομία του πρωταθλήματος, όσο ο τρόπος μέσα από τον οποίο έρχονται αυτοί οι τρεις βαθμοί. Μπορεί να σκοράραμε με ένα φάουλ, ωστόσο είχαμε νομίζω πλειάδα ευκαιριών. Θα μπορούσαμε να είχαμε ανοίξει το σκορ νωρίτερα. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε καταφέρει να φτάσουμε την μπάλα στους χώρους που θέλουμε, στα σημεία, τα συγκεκριμένα μέσα στην περιοχή που θέλουμε, ούτως ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες μας για γκολ. Αυτό είναι σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και είναι κάτι που μας αφήνει ικανοποιημένο. Coach, υπήρχαν και από την κερκίδα αρκετές φωνές, αλλά είδαμε και τους παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και των δύο ομάδων να χάνουν την μπάλα λόγω του κακού αγωνιστικού χώρου. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο στην ποιότητα του παιχνιδιού και από τις δύο ομάδες ο αγωνιστικός χώρος που αγωνιστήκατε? Κοιτάξτε, προσπαθούμε όντως να αναπτυχθούμε με έναν τρόπο ορθολογικό που όντως το γήπεδο το θέλουμε να είναι σύμμαχός μας. Ναι, το γήπεδο δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα έχω κουραστεί τόσο εγώ να συζητάμε για όλα αυτά τα πράγματα και να ξεσπά μια έτσι, φιλολογία για τον κακό αγωνιστικό χώρο. Και όπως είπα και στον συνάδελφό σας τις προάλλες, αυτός είναι ο χώρος και θα μπούμε να χορέψουμε. Εκτός σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, δεν θα κάνουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να συμβιβαστούμε κάποιες φορές με τα δεδομένα και από εκεί πέρα να προχωρήσουμε. Coach, στο γήπεδο που κάνετε προπόνηση στο Ουδί, οι πληροφορίες μας λένε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πάρει άδεια ώστε να χρησιμοποιηθεί για αγώνες ΕΠΣΑ και ίσως και γάμα εθνικής. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Ηλυσιακό να αγωνίζεται στο γήπεδο στο Ουδί, το οποίο είναι πλαστικό και είναι πολύ καλύτερος ο αγωνιστικός χώρος από το γήπεδο του Λαμπράκης? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω σε αυτή τη συζήτηση, καθότι είναι θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διοίκησης. Εγώ όντως προσπαθώ να πιέσω προς την κατεύθυνση του η ομάδα μας να χρησιμοποιεί ένα καλύτερο γήπεδο, αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να φτάσω μέχρι ένα σημείο. Εμείς θέλουμε καλά γήπεδα. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι θα μπούμε στη διαδικασία αυτό το οποίο είναι δεδομένο την παρούσα στιγμή να το να αντισυμπαθήσουμε με αυτό. Τώρα για το Ουδί δεν γνωρίζω τι γίνεται, γιατί καθότι τα γήπεδα είναι δημοτικά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία με τις αδειοδοτήσεις και εγώ τώρα πληροφορούμε για όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Πραγματικά είναι θέματα που αφορούν τη διοίκηση της ομάδας. Ευχαριστούμε, coach. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.